την απόψινή βραδιά. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το πρώτο φεστιβάλ λόφου που θα γίνει στο Φιλότα. Η τοποθεσία είναι μεταξύ Φιλότα και Ελευαίας. Περισσότερες πληροφορίες και απευθύνομαι περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης, γιατί οι υπόλοιποι λίγο πολύ είμαστε μοιημένοι, για να το μεταφέρουν στους μη μοιημένους. Υπάρχουν στα site του Συλλόγου και μπορείτε να βρείτε άφθονες πληροφορίες εκεί για το πρόγραμμα, το πώς κανείς έρχεται, πού ακριβώς είναι το ποτνέ, το Γιάννη Τοντοσέ, από δημοτικούς συμβούλους που είναι εδώ πέρα, τον Κωνσταντίνη Τιβαράνη, τον πρόσφατο Θεοδωρίδη, τον πρώην δήμαρχο, τον Αποστόλη. Δεν ξέρω, να μην αντικώ κανέναν μέσα στο σκοτάδι. Όλους εσάς που είστε εδώ πέρα και κυρίως τους δημοσιογράφους, που είναι, σε ό,τι κάνει κανείς, είναι το δεξί μας χέρι. Είναι αυτοί που μεταδίδουν την πληροφορία και διασφαλίζουν αυτό που θέλουμε όλοι, τη δημοσιότητα, για να έχουμε, να έχει επιτυχία και το φεστιβάλ, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, αλλά να έχει επιτυχία και το φεστιβάλ. Υπήρξε η σκέψη για οργάνωση ενός φεστιβάλ εδώ και καιρό. Φέτος είπαμε να το επιχειρήσουμε. Το διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλότα. Συγγνώμη, δεν ακούγεται. Όλοι θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο δυνατά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρχήν, που ηγούνται τις προσπάθειες αυτής και είναι δίπλα μου, κάποιοι λείπουνε. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας, όλα τα παιδιά του Συλλόγου που είναι κοντά στην προσπάθεια αυτή και μαζί συνδιαμορφώνουμε πρόγραμμα και όλη την προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε Ιουλίου και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τους συλλόγους του Φιλότα που βρίσκονται εδώ, το Σύλλογο Θρακιωτών, το Σύλλογο Γυναικών, τον Έψινο Λέσκη, που ήδη μέσα από μια συνάντηση που είχαμε εκδήλωσαν την απόλυτη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια αυτή. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε όλοι μαζί. Επόμενο καιρό μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Πάντα νομίζω ότι όταν ξεκινάει κάτι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και ίσως και κάποιες αποφάσεις που δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διαλόγους. Πρέπει να δείξουμε δηλαδή ένα δείγμα γραφής πρώτα απ' όλα και πάνω σε αυτό να συζητήσουμε. Ο τόπος που θα γίνει το φεστιβάλ έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για μας. Είναι μεταξύ δύο ισχυρών οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. Είναι ένας χώρος που τελευταία αποτέλεσε και το σύμβολο της ενότητας του πρώην Δήμου Φιλότα. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ελπίζουμε οι καιρικές συνθήκες να είναι καλές. Μόνο αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης, πριν πω σε λεπτομέρειες του προγράμματος, τους χορηγούς. Και είναι πολλοί. Είναι από το υστέρημά τους οι περισσότεροι από αυτούς. Γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα την περίοδο που περνάμε στο Φοροδακή, τον Αντιπεριφερειακό και τον κύριο Γιάννη. Τον Γιάννη τον Κιωσέ, γιατί όλες τις συνεννοήσεις με τον Γιάννη τις κάνουμε και εξασφαλίσαμε τη στήριξή τους. Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμο, που και αυτό συνδράμει, λιγότερα μεν, αλλά συνδράμει και αυτό στην προσπάθεια. Και να ευχαριστήσουμε τους ιδιώτες χορηγούς, που για αυτούς, όπως είπα, είναι και μια μεγάλη θυσία στις μέρες που περνάμε από το υστέρημά τους. Αυτό προσπαθούμε να το διευρύνουμε και μάλιστα προσπαθούμε ιδιαίτερα να δώσουμε, να αντιληφθούν και οι δικοί μας επαγγελματίες το πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο ένα τέτοιο γεγονός. Γιατί δεν πρέπει να το δούμε μόνο ως μια πολιτιστική εκδήλωση. Τουλάχιστον εμείς δεν το βλέπουμε μόνο έτσι. Είναι πράγματι ένα πολιτιστικό γεγονός, μεγάλο, αλλά είναι και μια ευκαιρία να δώσουμε ζωντάνια στον τόπο μας. Στο Φιλότα, στη Λεβαία που είναι ακριβώς δίπλα, στο Αμύνταιο, παντού, σε όλη την περιοχή. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα γεγονός. Ουσιαστικά ξεκινάει στην πλατεία του Φιλότα, μέσα στα πλαίσια των φιλωτίων. Πάντα διοργανώνουν τα φιλότια, μαζί σε συνεργασία όλοι οι σύλλογοι. Ο σύλλογός μας κάνει τα προεόρτια του φεστιβάλ
μέσα στα Φιλότια. Είναι η εκδήλωση της Τετάρτης 24 Σεπτόμου, όπου θα φιλοξενήσουμε τον Γιτσιούδη τον Τάκη με το συγκρότημά του. Ένα πολύ αξιόλογο μουσικό, δεν είναι όνομα όπως τα άλλα που έχουμε στο Λόφο, αλλά είναι συνεργάτης του Θανάση του Παπακοσταντίνου, παίζει μπουζούκι και παραδοσιακά όργανα. Είναι μουσικός καθηγητής. Θα είναι μια βραδιά ρεμπέτικη, παραδοσιακή και θα περιλαμβάνει επίσης και έντεχνο λαϊκό κομμάτι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, όπως συνηθίζουμε πάντα στα Φιλότια. Βέβαια, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το διήμερο με αφίσες, με το μήνυμα του φεστιβάλ, με εισιτήρια τα οποία θα διατίθεται μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές. Πρώτη λοιπόν μέρα προεόρτια, την Τετάρτη 24 Σεπτόμβρη, μέσα στα πλαίσια των Φιλωτίων που γίνονται με την αφορμή της Αγίας Παρασκευής, πάντα παραδοσιακά και διοργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις ανελιπώς από το 1982. Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Λόφου ξεκινούν αφήνοντας ένα κενό της Παρασκευής και για λόγους, αν θέλετε, σεβόμενοι με σεβασμό την δραστηριότητα που έχουν και άλλοι σύλλογοι στην περιοχή. Αναγκαστικά συμπίπτουμε με κάποιους, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά αφήνουμε την ημέρα της παραμονής της Αγίας Παρασκευής να αναπτύξουν και αυτοί κάποια. Και 27 δεν έχουμε καμιά άλλη, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Κυριαρχούν δηλαδή οι δικές μας εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας περιλαμβάνει το συγκρότημα των Los Mujeres. Είναι παιδιά από την περιοχή που έχουν κάνει πανελλήνια παρουσία. Ξεκίνησαν τα πρώτα βήματά τους από τα μαθητικά φεστιβάλ. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά από την Πτολεμαϊδα, την Κοζάνη, την Φλόρινα, και ένα από τα μέλη των Los Mujeres συμμετείχε και με τους Κόζα Μόστρα, ο ακορντεονίστας. Είναι μέλος και αυτός του συγκροτήματος των Los Mujeres. Θα συνεχίσει το πρόγραμμα της πρώτης μέρας με τον Ορφέα Περίδη. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, νομίζω, για να προβάλλουμε το έργο και την παρουσία του μεγάλου αυτού τραγουδοποιού του ελληνικού χώρου. Μια πολύ αξιόλογη παρουσία. Και θα κλείσει με την παρουσία της Ματούλας Ζαμάνη, μιας πληθωρικής τραγουδίστριας και φάτης. Θα είναι και γι' αυτό μπαίνει και τελευταία στο πρόγραμμα, για να δώσουμε ένα ακόμα πιο πανηγυρικό χαρακτήρα. Συνεργάτηδα και αυτή του Θανάση του Παπακοσταντίνου, του άλλου μεγάλου τραγουδοποιού. Μετά το τέλος που υπολογίζουμε να φτάσουμε όσο αντέχουμε, 2-3, όσοι έχουν και έχουν ακόμα κέφι, θα έρθουμε στο χώρο αυτό για να πιούμε ένα ποτό, να δούμε τους καλλιτέχνες, να διασκεδάσουμε όσοι έχουν κέφι ακόμα. Την Κυριακή, ξέχασα να πω ότι πριν την έναρξη θα ξεκινήσει από εδώ με κάποια πνευστά από το στέκι του Συλλόγου, συνοδεία με όλους τους εθελοντές ή ένα μέρος, γιατί κάποιοι πρέπει ήδη να βρίσκονται πάνω. Θα ξεκινήσουμε διασχίζοντας όλο το χωριό και φτάνοντας στο χώρο της εκδήλωσης με τα πνευστά αυτά, για να δώσουμε και ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Αυτό θα προηγηθεί της εκδήλωσης. Τη δεύτερη τώρα μέρα ξεκινάμε με τον Αρκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Ο Αρκιβιάδης Κωνσταντόπουλος έχει συνεργαστεί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είναι ένας καλλιτέχνης πληθωρικός, παίζει 6-7 όργανα. Είναι μια ορχήστρα μόνος του δηλαδή. Θα συνεχίσουμε με την Γεωργία Ταγάκη. Η Γεωργία Ταγάκη είναι κριτικοπούλα, μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία τραγουδάει και κριτικά και έντεχνο τραγούδι. Παίζει λύρα, είναι λυράρισα. Και θα κλείσουμε τη βραδιά στο Λόφο πάνω
με τον Ζερβουδάκη, τον Δημήτρη, και τη Σοφία Γεωργατζή που τραγουδάει μαζί με τον Ζερβουδάκη, είναι μαζί στο ίδιο σχήμα. Και θα κλείσει η βραδιά με τους καλλιτέχνες αυτούς πάνω στο λόφο. Θα συνεχίσουμε στο χώρο αυτό, στο μπαρ αυτό, για να δώσουμε και ζωντάνια, θέλουμε να δώσουμε ζωντάνια και στο χωριό, με το πάρτι λήξης, όπου εδώ μετά και από χορηγία του Ιλιάδη του Τάσου, του μπαρ Καπρίς, θα είναι εδώ η Καζού, ένα νεανικό συγκρότημα με σύγχρονη μουσική, νεανική μουσική, μέχρι πρωίας. Θα γίνει στο χώρο. Ελπίζουμε στο καλό καιρό, γιατί όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο καλός τις μέρες αυτές, και αλίμονο σε όσους συλλόγους αυτό τον καιρό κάνουν, διοργανώνουν εκδηλώσεις. Είναι δύσκολα, μπορούμε τους νιώθουμε, νιώθουμε την αγωνία τους, εμείς ήδη από τώρα την έχουμε την αγωνία και το άγχος, γι' αυτό όχι μόνο για τον καιρό, αλλά και να πάνε όλα καλά. Πίσω μας, για να εξηγήσω, έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι, video wall, όπου βλέπετε με τη σειρά τους καλλιτέχνες όπως εμφανίζονται τις δύο μέρες. Τώρα εδώ πίσω μας, με χαμηλή φωνή, ακούμε τη Ματούλα Ζαμάνη. Υπάρχει και ένα βιντεάκι, μετά όταν θα τελειώσει η συνέντευξη θα τα δούμε αυτά και θα τα ακούσουμε χαλαρά και σε δυνατότερη ένταση βέβαια. Θέλω να προσθέσω ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα, είπα πριν κάτι γι' αυτό, σχετικά με τους, και με τους επαγγελματίες της περιοχής, ένα γεγονός που θα έχει προστιθέμενη αξία. Πολλά πράγματα βέβαια δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε εκ των προτέρων, δεν έχουμε την εμπειρία, πιθανόν να γίνουν λάθη, πιθανόν να μην έχουμε το αποτέλεσμα που σχεδιάζουμε, αλλά θέλουμε γι' αυτό να δείξουμε κατανόηση. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε πώς θα το βελτιώσουμε αυτό. Γιατί βέβαια δεν κάνουμε μια εκδήλωση με μια εκδήλωση με ημερομηνία λήξης. Αυτό θέλουμε που ξεκινάμε να το κάνουμε θεσμό και να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Πιθανόν. Εκτός από την εκδήλωση της Αγίας Παρασκευής που έτσι και αλλιώς δίνει ζωντάνια και κίνηση και στους επαγγελματίες της περιοχής και δίνει και ένα τόνο στον οικισμό, οι εκδηλώσεις εδώ πέρα επίσης, ένα άλλο κομμάτι του Φιλώτα, θέλουμε αυτό ακόμα περισσότερο να διαχυθεί. Θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και μάλιστα θα κάνουμε κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να κατευθύνουμε την κίνηση να περνάει, ουσιαστικά θα περάσει μέσα από τους δύο οικισμούς, από το Τηλεφέα, όσοι έρχονται από βόρεια, και όσοι έρχονται ανατολικά και νότια θα περνάνε μέσα από το Φιλώτα. Θα μπουν και λεωφορεία και από τη Φλόρινα δωρεάν και από την Κοζάνη με ένα ελάχιστο τίμημα, γιατί δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε χορηγία, και από την Πτολεμαϊδα ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει. Όλο αυτόν τον κόσμο θα φροντίσουμε να κατέβει μέσα στο Φιλώτα. Έτσι κι αλλιώς ο δρόμος θα είναι κλειστός, γιατί δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια συναυλία περνώντας πίσω στην πλάτη μας τα αυτοκίνητα. Θα έχουμε πρόβλεψη και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους οποίους θα είναι δωρεάν το εισιτήριο. Θα έχουμε προβλέψει επίσης για τα παιδιά, τα φανταράκια μας, όσα έρθουν από το Αμίντεο, για αυτούς θα είναι είσοδος επίσης δωρεάν. Το εισιτήριο είναι πάρα πολύ φτηνό, θεωρούμε, από παρόμοιες εκδηλώσεις και από τον πλούτο που έχουν εκδηλώσεις, τα 5 ευρώ με προπόληση, και σας συστήνουμε να τα πάρετε με προπόληση. Στην είσοδο θα είναι 7 ευρώ. Θέλαμε να δώσουμε ένα κίνητρο για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα και μια σιγουριά, αν θέλετε, το πώς οδηγούμαστε στις εκδηλώσεις. Βέβαια, αν θα γίνει κάποιο κύριο και δεν γίνει κάποια εκδήλωση, τότε θα σκεφτούμε ακόμα την επιστροφή και πρέπει να το κάνουμε. Μπαρ και σουβλακερί. Οι τιμές θα είναι πολύ χαμηλές. Στο 1,5 ευρώ όλα. Δεν χρειάζεται κάποιοι σκεπτόμενοι το κόστος να κουβαλήσουν κάτι μαζί τους.
Άλλωστε, κάνοντας κατανάλωση μέσα από το χώρο της εκδήλωσης, βοηθούν επιπλέον το σύλλογο, γιατί έχει και από εκεί ένα μικρό κέρδος. Η επιτυχία των εκδηλώσεων, βέβαια, όπως σας είπα, αποτελεί θεμέλιο να συνεχίσουμε. Σας λέω πρόχειρα σκέψεις είναι, δεν το έχουμε συζητήσει. Πάρτε το ίσως και σε προσωπικό επίπεδο, ότι είναι προσωπικές σκέψεις. Θα μπορούσε δηλαδή, για να αυξήσουμε και την πολλαπλασιαστική αξία, να πολλαπλασιάσουμε την αξία για τον τόπο μας, τον επόμενο χρόνο να είναι ακόμα μια μέρα το φεστιβάλ. Θα μπορούσε η μια βραδιά να είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική με παραδοσιακά συγκροτήματα, τα οποία θα διακριθούν μέσα σε όλο το χωριό. Τη δεύτερη βραδιά να είναι έντεχνο λαϊκό και μια τρίτη βραδιά με βαλκανική μουσική, εμπλέκοντας και τις γειτονικές μας χώρες. Να σας πω εδώ ότι έχω επικοινωνήσει και με τον Δήμαρχο από τα Βίτολα, ο οποίος στις 27 θα είναι εδώ παρόν. Επίσης, στο φεστιβάλ, κυρίαρχο μήνυμα είναι ότι πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, το αίτημά μας είναι δουλειά στους άνεργους σε μια περιοχή που είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας, αλλά είναι και πρώτη στην ανεργία. Ακούγεται οξύμορο αυτό. Αυτό είναι το σύνθημα και το μήνυμα που θέλω να βγάλουμε μέσα από το φεστιβάλ αυτό. Για την παρουσία σας, ξέρουμε ότι κάνουμε ένα δύσκολο εγχείρημα. Θέλουμε τη βοήθειά σας, θέλουμε τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, ξέρουμε ότι θα την έχουμε, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι και συνεργάτες μας, τη βοήθεια των αιρετών, να στηρίξουμε το φεστιβάλ αυτό, τη βοήθεια των επαγγελματιών με τις χορηγίες τους. Ήδη έχουμε κάποιες χορηγίες, σημαντικές. Χορηγίες βέβαια που αντανακλούν, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το φεστιβάλ και τελειώσαμε, αντανακλούν και στην ίδια τη λειτουργία του συλλόγου μας, ο οποίος έχει και το πολιτιστικό του κομμάτι, αλλά κυρίως, άλλωστε είμαστε αρκετοί σύλλογοι που κάνουμε πολιτισμό εδώ πέρα και υπηρετούμε την παράδοση, δεν χρειάζεται λοιπόν να επικαλυπτόμαστε, ο καθένας παίρνει το δικό του ζωτικό χώρο. Εμείς πλέον, ενώ ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε το θέμα της παράδοσης, της διατήρησης παράδοσης, έχει υποχωρήσει ως προς αυτό. Βλέπουμε περισσότερο στις σύγχρονες μορφές πολιτισμού. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν όλα τα άλλα. Οι άλλοι σύλλογοι, ο Σύλλογος Τραγετών, η Έψινος Λέσκη, οι γυναίκες που είναι πολύ δραστηρίες, ο Σύλλογος Γυναικών. Είναι σημαντικό. Εμείς κοιτάζουμε επίσης και το θέμα της ανάπτυξης του αθλητισμού και ιδιαίτερα το χάντμπολ στο Φιλότητα και στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή, στις μικρές ηλικίες, φιλοξενούμε πάνω από 120 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Τα αποτελέσματα θα φανούν σε μερικά χρόνια. Ήδη έχουμε μια πολύ αξιόλογη παρουσία με την ομάδα γυναικών. Ξεκίνησε και τμήμα αγοριών. Έχουμε παμπέδες, χρόνο θα είναι και παιδες, και προχωράμε. Στηρίξτε μας. Είναι πολύτιμη η συνεργασία σας, μας δίνει κουράγιο. Και μόνο η παρουσία σας και το καλός λόγος να είστε σίγουροι ότι πιάνει τόπο. Δεν θέλουμε να νιώθουμε μόνοι μας αυτή την προσπάθεια. Και η πρόσκληση αυτή έχει αποδέξτες όλους τους πολίτες και τους συλλόγους Φιλότα. Σας ευχαριστώ. Η δημοσιογράφη, αν θέλει...